Εδώ το 399 π.Χ. έζησε τις τελευταίες του μέρες καταδικασμένος σε θάνατο και ήπια το κόνιο ο Σοκράτης. Γιος του Σοφρονίσκου και της Φεναρέτης, Αθηναίος από το Δήμο της Αλοπικής. Τον είχαν δικάσει 501 Αθηναίοι δικαστές, αρχές της Άνοιξης, το μήναν Θεστηριώνα. Και όταν ακούστηκε η αποφασή τους, ήρεμος ο 70χρονος τους μίλησε προφητικά. Θα σας θυμούνται με το όνομα Αθηναίοι και θα σας κατηγορούν όσοι θέλουν να περιπέξουν την πόλη μας ότι σκοτώσατε το Σοκράτη, άντρα σοφό. Γιατί έτσι θα με πουν, σοφό, αν και δεν είμαι, εκείνοι που θα θελήσουν να σας διασύρουν. Λίγο καιρό μονάχα αν περιμένατε και ο θάνατός μου θα σας είχε έρθει από μόνος του. Τι βλέπετε εδώ την ηλικία μου, πόσο απόμακρη είναι από τη ζωή, πόσο κοντά στο θάνατο. Ελάχιστες πληροφορίες έχουμε για την νεότητα και τη μαθητεία του Σοκράτη. Μόνο για λίγο ξέρουμε ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του που ήταν λιθοξόος. Αν και φτωχός, προτίμησε να τριγυρίζει στην αγορά, στα εργαστήρια, στα γυμναστήρια, συζητώντας με τον ένα και με τον άλλο, με όσους ήθελαν και μερικούς που δεν ήθελαν. Με τον καιρό έγινε γνωστός τόσο για τη συζητητική του μανία, όσο και για τα παράδοξα θέματα που διάλεγε. Τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, τη γενναιότητα και άλλα παρόμοια. Η συζήτηση μαζί του ήταν ιδιότυπη, αλλά τόσο καταλυτική και ενδιαφέρουσα, ώστε βρέθηκαν πλήθος νέοι να τον ακολουθούν σαν να ήταν δασκαλός τους. Γιατί ο Σοκράτης δεν ίδρυσε σχολή, ούτε ζήτησε ποτέ δίδακτρα. Αν ακούσατε κανέναν να λέει πως επιχειρώ να εκπαιδεύσω ανθρώπους και κερδίζω χρήματα, δεν είναι αλήθεια. Όμορφο κατά τη γνώμη μου να είναι κανείς άξιος να εκπαιδεύει ανθρώπους, όπως ο Γοργίας ο Λεοντίνος, ο Πρόδικος ο Κίος και ο Ιππίας ο Ηλίος. Καθένας από αυτούς Αθηναίοι μπορεί να πηγαίνει σε μια πόλη και να πείθει τους νέους που έχουν τη δυνατότητα να συντροφέψουν ανέξοδα με όποιον συμπολίτη τους θέλουν, να εγκαταλείψουν τις παρέες τους, να μαθητέψουν κοντά του δίνοντας χρήματα και να του χρωστούν και χάρη. Ο Γοργίας και οι άλλοι ήταν σοφιστές, επαγγελματίες φιλόσοφοι, δάσκαλοι της κοινωνικής και πολιτικής επιτυχίας, που με έμφαση υποστήριζαν ότι μπορούν να την εξασφαλίσουν. Ο Σοκράτης ήταν διαφορετικός. Στόχος της δικής του διδασκαλίας ήταν η αρετή, που με έμφαση υποστήριζε ότι δεν μπορεί να την εξασφαλίσει. Με άλλα λόγια, οι σοφιστές υπηρετούσαν ως καλλιτεχνίτες έναν πρακτικό και εφικτό στόχο, αδιαφορώντας για το βαθύτερο αντίκρισμά του. Ο Σοκράτης κυνηγούσε ένα στόχο φευγαλαίο και αβέβαιο, με βαθύτατο ανθρωπολογικό αντίκρισμα. Σε ένα χαρακτηριστικό πλατωνικό διάλογο, το Μένωνα, ο ομώνυμος συζητητής θέτει αρχή-αρχή ξεκάθαρα το μεγάλο ερώτημα. Μπορείς να μου πεις, Σοκράτη, αν γίνεται να διδαχτεί η αρετή? Μήπως δεν γίνεται να διδαχτεί, αλλά μπορεί να αποκτηθεί με την άσκηση? Ή μήπως ούτε να διδαχτεί μπορεί, ούτε να αποκτηθεί με την άσκηση, αλλά οι άνθρωποι την έχουν από τη φύση τους ή με κάποιον άλλο τρόπο? Ακολουθεί μια μεγάλη συζήτηση, όπως ο Σοκράτης πότε ταυτίζει την αρετή με τη γνώση, οπότε ναι, μπορεί να διδαχτεί. Πότε τη διαφοροποιεί, οπότε όχι, δεν μπορεί κανείς να τη διδάξει. Τελικά η απάντηση μένει μετέωρη. Αν ισχύσει ο τελευταίος μας συλλογισμός, Μένωνα, οι αρετοί, όσοι την έχουν, φαίνεται να τους δόθηκε μοιράδι από τους θεούς. Πιο καθαρά θα το ξέρουμε όταν, πριν αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο την αποκτούν οι άνθρωποι, δοκιμάσουμε να βρούμε τι είναι αυτή η καθεαυτή η αρετή. Δεν είναι η μόνη φορά που μια σοκρατική συζήτηση καταλήγει σε απορία. Του το καταμαρτυρούσαν άλλωστε πως ήταν πολύ παράξενος και έκανε τους ανθρώπους να απορούν. Και πώς να μη συμβαίνει αυτό
όταν πίστευε ότι έργο του δασκάλου είναι πρώτα με αυστηρό έλεγχο να καθαρίσει το νου του μαθητή από τις φαλερές πεποιθήσεις, ύστερα να τον οδηγήσει να αναζητήσει μόνος του την αλήθεια. Αυτήν τη διαλεκτική τέχνη την ονόμαζε μαιευτική και έλεγε πως την είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του, τη Φεναρέτη που ήταν μαία. Πολλά ξεκίνησαν όταν ένας φανατικός οπαδός, ο Χερεφόντας, τόλμησε να ρωτήσει το μαντίο των Δελφών αν υπάρχει άνθρωπος πιο σοφός από τον Σοκράτη. Και το μαντίο χρησμοδότησε πως όχι, δεν υπάρχει. Διηγεί το Σοκράτη στην απολογία του. Ακούγοντας το χρησμό, σκέφτηκα κάπως έτσι. Τι λέει άραγε ο Απόλλωνας? Τι θέλει να καταλάβουμε? Εγώ ούτε σε κάτι μικρό ξέρω να είμαι σοφός, ούτε σε κάτι μεγάλο. Τι να εννοεί όταν λέει πως είμαι σοφότατος? Γιατί βέβαια ψέματα ο Θεός δεν επιτρέπεται να πει. Αναρωτιόμουν για πολύ καιρό τι εννοούσε ο χρησμός, ώσπου τέλος δειλά-δειλά πήρα να τον δοκιμάζω με τον ακόλουθο τρόπο. Ο τρόπος που διάλεξε ήταν παράξενος. Πήρε με τη σειρά όλους όσους συνήθως πιστεύουμε ότι είναι είτε γενικά σοφοί, είτε σοφοί σε κάτι, και προσπάθησε συζητώντας μαζί τους να εξετάσει αν η γνώση τους είναι πραγματική. Ξεκίνησε με τους πολιτικούς που υποτίθεται ότι τα ξέρουν όλα, συνέχισε με τους ποιητές και τελείωσε με τους τεχνίτες. Σε όλους διαπίστωσε ότι από τη μία δεν γνώριζαν τίποτα καλών καγαθών, από την άλλη νομίζαν ότι γνωρίζουν. Έτσι επαληθεύτηκε ο χρησμός. Ο Σοκράτης ήταν σοφότερος από όλους, γιατί μόνος αυτός ήξερε ότι δεν ήξερε τίποτα και το παραδεχόταν. Άμι είδα ουδέ ίω με ιδένε. Ακόμα και σήμερα, εκτελώντας Θεού θέλημα, τριγυρίζω και αναζητώ και εξετάζω και από τους συμπολίτες μας και από τους ξένους όποιον νομίζεται ότι είναι σοφός. Και όταν σχηματίσω διαφορετική γνώμη, του το αποδείχνω πως δεν είναι σοφός, επιβεβαιώνοντας το χρησμό. Και με αυτή μου την ασχολία δεν ευκαίρισα ούτε στην πολιτεία να κάνω τίποτα αξιόλογο, ούτε στο σπίτι μου. Αλλά για την υπηρεσία του Θεού με δέρνει μαύρη φτώχεια. Η φτώχεια δεν ήταν πρόβλημα για τον Σοκράτη, που ήταν γνωστός για τη λιτότητα, την εγκράτεια και την αντοχή του στην πείνα, τη δίψα και το κρύο. Διαμαρτυρόταν βέβαια η γυναίκα του, η Ξανθίπη. Άστραφτε και βρόνταγε που δεν τους φρόντιζε καθόλου την ίδια και τα τρία τους παιδιά. Έμεινε στην ιστορία ως κακότροπη, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε πως είχε κάποιο δίκιο. Ο Σοκράτης δεν έδινε μεγάλη σημασία στις φωνές της και έλεγε πως όπως οι καλοί καβαλάριδες προτιμούν ζωηρά άλογα, έτσι κι αυτός διάλεξε να παντρευτεί τραχίαν γυναίκα. Περισσότερο τον ενοχλούσε η κατακραυγή που ξεσήκωνε με την επιμονή του να ελέγχει, να αποδεικνύει αδαείς και ανάξιους όσους περνούσαν για σπουδαίοι και σοφοί. Και το κακό περίσσεψε όταν το ίδιο άρχισαν να επιχειρούν και οι μαθητές του. Κοντά σε αυτά, και οι νέοι που με ακολουθούσαν και που είχαν πολύ χρόνο ελεύθερο γιατί ήταν από τις πιο πλούσιες οικογένειες, χαίρονταν να βλέπουν ανθρώπους να εξετάζονται και συχνά με μιμούνταν, δοκιμάζοντας και αυτοί να εξετάσουν άλλους. Βρίσκονται δα πολλοί που νομίζουν ότι κάτι ξέρουν, ενώ πραγματικά ή κάτι ελάχιστο γνωρίζουν ή τίποτα. Όσοι εξετάζονταν δεν θύμωναν μαζί τους, αλλά με μένα, λέγοντας πως είναι ένας Σοκράτης μυαρότατος και διαφθείρει τους νέους. Αν τους ρωτήσει κανείς πώς τους διαφθείρει, τι κάνοντας ή τι διδάσκοντας, δεν ξέρουν και δεν έχουν τίποτα να πούν. Όμως για να μην δείξουν την απορία τους, προβάλλουν εκείνες τις πρόχειρες κατηγορίες που ακούγονται για όλους τους φιλοσόφους. Πως μελετά όσα είναι πάνω και κάτω από τη γη, πως δεν πιστεύει θεούς, πως με τα λόγια κάνει το άδικο να υπερνικά το δίκιο.
Παρόμοιες κατηγορίες διατύπωσαν εναντίον του τρεις αυτόκλητοι ζηλωτές της ηθικής. Ένας άσημος ποιητής, ο Μέρητος, ένας πλούσιος επιχειρηματίας και επίδοξος πολιτικός, ο Άνητος, και ένας τυχοδιώκτης, ρήτορας, ο Λύκων. Υποστηρίζεται συχνά πως η ουσιαστική λόγη για τη δίωξη ήταν πολιτική. Πως μετά την ήττα τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο, την τυραννία των Δριάκοντα και την παλινόρθωση της δημοκρατίας, οι Αθηναίοι αναζητούσαν εξυλαστήρια θύματα. Λένε ακόμα πως ο Σωκράτης πλήρωσε για τις αμαρτίες κάποιων μαθητών του, όπως ο Αλκιβιάδης και ο Κρητίας, που η πολιτική τους δράση είχε βλάψει την Αθήνα. Ό,τι και αν ήταν που προκάλεσε τη δίωξη, ήταν άδικο. Ποτέ η Αθήνα δεν ευτύχησε να έχει πολίτη πιο αφοσιωμένο στο πολίτευμα και τους θεσμούς της, πιο πιστό στις επιταγές της δημοκρατικής τάξης. Ο Σωκράτης αγαπούσε την Αθήνα τόσο, ώστε δεν θέλησε ποτέ να ταξιδέψει. Μόνο για να πολεμήσει απομακρύνθηκε, στην Ποτίδεα, στο Δήλιο και στην Αμφίπολη. Και πολέμησε γενναία. Πιο σημαντική για μας, η πολιτική του αρετή που φανερώθηκε σε πολλές ευκαιρίες. Εγώ, άνδρες Αθηναίοι, δεν άσκησα στην πόλη μας καμιά ποτέ εξουσία. Έτυχε όμως να είμαι βουλευτής και να πριτανεύει φιλή μου η Αντιοχίδα, όταν εσείς θελήσατε τους 10 στρατηγούς που παραμέλησαν τους νεκρούς μετά την ναυμαχία στις Αργυνούσες, να τους δικάσετε όλους μαζί, παράνομα, όπως διαπιστώσατε αργότερα. Μόνος εγώ τότε που τους πριτάνησας εναντιώθηκα, ζητώντας να εφαρμοστούν οι νόμοι, και ψήφισα αρνητικά. Έτοιμοι ήταν οι ρήτορες να με καταγγείλουν και να με συλλάβουν, και εσείς τους προτρέπατε με τις φωνές σας να το κάνουν. Όμως εγώ προτίμησα να κινδυνέψω υποστηρίζοντας τον νόμο και το δίκιο, παρά να φοβηθώ τη φυλακή και το θάνατο και να έρθω με το μέρος σας, όταν η σκέψη σας ήταν άδικη. Αυτά στην ομαλή περίοδο της δημοκρατίας. Όταν αργότερα, το 404 π.Χ. η Αθήνα νικήθηκε και εγκαταστάθηκε το πολίτευμα των Τριάκοντα τυράννων, ο Σωκράτης έμεινε πιστός στις αρχές του. Για να τον κάνουν συνένοχο οι Τριάκοντα, τον κάλεσαν στο Πλητανείο και τον διατάξαν να συνεργήσει στη σύλληψη ενός δημοκράτη, του Λέοντα από τη Σαλαμίνα. Άλλοι υπάκουσαν. Ο Σωκράτης αγνόησε την εντολή. Και θα τον είχαν σκοτώσει γι' αυτό, αν δεν ακολουθούσε γρήγορα η παλινόρθωση της δημοκρατίας. Τα ακούσαν όλα αυτά οι δικαστές 5 χρόνια αργότερα, αλλά οι περισσότεροι δεν τα εκτιμήσαν. Στην ψηφοφορία μετρήθηκαν 280 καταδικαστικές και μόνο 221 αθωτικές ψήφοι. Στην επιμέτρηση της ποινής, οι κατήγοροι πρότειναν θάνατο. Και ο Σωκράτης... Προτείνει το θάνατό μου, ο κατήγορος. Ας είναι. Κι εγώ, Αθηναίοι, τι να αντιπροτείνω. Φυσικά, αυτό που μου αξίζει. Τι μου αξίζει λοιπόν να πάθω ή να πληρώσω, γιατί στη ζωή μου δεν έμαθα να μένω ήσυχος. Αμέλησα όσα φροντίζουν οι πολλοί. Τον πλουτισμό, τα συμφέροντα του σπιτιού, τις στρατηγίες, τις δημιουργορίες και τις άλλες εξουσίες, συνωμοσίες και ταραχές που συμβαίνουν στην πόλη. Έκρινα πως θα ήταν κρίμα για μένα να ασχοληθώ με αυτά και να προκόψω σε έναν τρόπο ζωής που δεν θα ήταν ωφέλιμος ούτε σε εσάς, ούτε σε μένα τον ίδιο. Προτίμησα να πηγαίνω στον καθένα χωριστά και να του προσφέρω τη μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη μου, ευεργεσία. Επιχειρούσα να τον πείσω να μην φροντίζει τις υποθέσεις του, πριν φροντίσει ο ίδιος ο εαυτός του να είναι όσο γίνεται καλύτερος και μυαλωμένος. Να μην γνιάζεται για τις υποθέσεις της πολιτείας, αλλά για την ίδια την πολιτεία. Και παρόμοια να αντιμετωπίζει τα πάντα. Τι λοιπόν μου αξίζει να πάθω τέτοιος που είμαι? Είναι γνωστή η απόφαση των δικαστών. Και ο Πλάτωνας περιγράφει στους πρώιμους διαλόγους του, τον Κρήτονα και τον Φέδωνα, τις τελευταίες μέρες και ώρες του Σωκράτη στο δεσμοτήριο. Όταν ο Κρήτονας του πρότεινε να δραπετέψει, αρνήθηκε να παρανομήσει εγκαταλείποτα στην πόλη του και με την απόφασή του, όπως τη δικαιολόγησε, έδωσε έργο και λόγο έναν επανάληπτο μάθημα φιλοπατρίας και σεβασμού στους νόμους και τους θεσμούς της πολιτείας.
Και πάλι με το Φέδωνα και άλλους μαθητές του, λίγες ώρες πριν πεθάνει, συζήτησε για την αθανασία της ψυχής και για το θάνατο, που από την πρώτη στιγμή δεν τον φοβήθηκε καθόλου. Αν είναι ο θάνατος σαν να ταξιδέψεις από εδώ σε άλλον τόπο και να αληθεύουν όσα ακούγονται πως εκεί βρίσκονται όλοι όσοι έχουν πεθάνει, τότε ποιο δώρο υπάρχει μεγαλύτερο από το θάνατο? Πόσο όμορφο αλήθεια θα ήταν το ταξίδι αν κάποιος έφτανε στον Άδη έχοντας απαλλαγή από αυτούς που εδώ λένε πως είναι δικαστές και έβρισκε εκεί τους πραγματικούς δικαστές, το Μίνωα και το Ραδάμανθι και τον Αιακό και τον Τριπτόλεμο και όσους ημίθεους στάθηκαν δίκαιοι στη ζωή τους. Και πάλι, τι δε θα δίνε κανείς για να συντροφέψει με τον Ορφέα και το Μουσαίο, με τον Ισίωδο και τον Όμηρο? Αν είναι αλήθεια αυτά, τότε πολύ θα το ήθελα να πεθάνω. Εφαρμόζοντας όπως πάντα στην πράξη ότι πίστευε σωστό ο Σωκράτης, σήκωσε και ήπιε με άτρεμο χέρι το κόνιο. Γύρω του οι μαθητές δεν μπορούσαν να κρύψουν τη λύπη τους και θρυνούσαν. Περισσότερο για τον εαυτό τους, όπως διηγήθηκε ο Φέδωνας, γιατί είχαν στερηθεί τέτοιο σύντροφο που τους ήταν σαν πατέρας και πια θα ζούσαν την υπόλοιπη ζωή τους ορφανοί. Από τότε περάσαν 2.400 χρόνια. Κανείς δεν συγχώρεσε τους δικαστές και ο Σωκράτης έμεινε ζωντανός στην ιστορία των ιδεών ως ο σημαντικότερος φιλόσοφος του 5ου αιώνα. Αυτός που επικέντρωσε τη σκέψη του στον άνθρωπο και την ηθική του. Αυτός που 400 χρόνια πριν από τον Χριστό είπε πως αν ήταν ανάγκη να αδικήσει ή να αδικηθεί, θα προτιμούσε να αδικηθεί παρά να αδικήσει.